Τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του νομού έχουν υποστεί ανίκες στο βλάβι. Εξωθούνται πλέον με σχέδιο σε τελικό στάδιο επιθανάτιας αγωνίας. Ενώ το ελλιπές προσωπικό του δημόσιου τομέα υγείας εξουθενωμένο συνεχίζει να μάχεται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση αναθέτει μέσω του εφευρήματος της ατομικής ευθύνης στους γιατρούς, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στους εργαζόμενους γενικά την αντιμετώπιση της. Η αποκαλούμενη ανοσία της αγέλης χωρίς πλέον επιστημονική βάση αξιοποιείται στην κυριολεξία από την κυβέρνηση εκχωρώντας πλέον με χυδαιότητα την υγεία του απροστάτευτου λαού ως βορρά στην αγέλη των κερδοσκόπων του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Τη στιγμή που οι δημόσιες δομές υγείας βιώνουν ώρες αγωνίας για την πιεστική, με την πιεστική αυξημένη προσέλευση αρρώστων στα τμήματα επιγόντων, την έλλειψη κλινών, τις ατέλειωτες ώρες αναμονής ταλαιπωρημένων αρρώστων. Την έλλειψη προσωπικού και τις πεπαλαιωμένες εγκαταλελειμμένες υποδομές, η κυβέρνηση αξιοποιεί τα επικοινωνιακά κλιμαθήματα περί του τέλους της πανδημίας και τις αυθαίρετες προώρες διαπιστώσεις περί χαμηλής νοσηρότητας και θνητότητας των νέων μεταλλαγών του ιού. Όλα αυτά εξυπηρετούν την απαλλαγή της εργοδοσίας είτε κρατικής είτε ιδιωτικής από τις ευθύνες της, επιβάλλοντας την εργασία θετικών στον κορονοϊό εργαζόμενο μετά από επενθύμερη καραντίνα, διευκολύνοντας έτσι παράλληλα την ήδη μεγάλη ενδονοσοκομιακή διασπορά της νόσου. Έως τις 10 Απριλίου, 16 επικουρικοί γιατροί στο νοσοκομείο μας, σε σύνολο 31, υπάρχει κίνδυνος να απολυθούν. Αυτοί καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες, όπως για παράδειγμα ο Στεφανιογράφος. Δεύτερο, ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά όλων των γιατρών, όλων. Δεν υπάρχουν, όπως είπε προχθές ο κύριος Κουρλέτης, γιατροί της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και πέμπτης γραμμής. Όλοι οι γιατροί στα βαρέα και ανθυγινά. Τρίτον, μονιμοποίηση των τεχνολόγων οι οποίοι βρίσκονται με σχέσεις εργασίας, τρίμηνες, εξάμηνες κτλ. Όπως επίσης και προκήρυξη μόνιμων θέσεων για τεχνολόγους ακτινολόγους. Και τέταρτον, άμεσα να ανοίξουν οι χειρουργικές αίθουσες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έτσι ώστε όλες οι επεμβάσεις να γίνονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και να μην μεταφέρονται οι ασθενείς σε επιχειρηματικούς ομίλους. Και στέλνει ένα μήνυμα σε ολόκληρη, σε όλη την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να γίνει η υπόθεση δική τους, η υπόθεση της υγείας τους, γιατί εδώ που φτάσαμε μέχρι σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις αυτό που κάνουν είναι να εκμεταλλεύονται, να δίνουν όλα γη και ύδουρ στην ιδιωτική υγεία, να υπάρχει τεράστιο κέρδος από αυτή την υπόθεση, από την υγεία του λαού, και δεν νοιάζονται ούτε πρόκειται να ενεχθούν αν δεν υπάρξει ένα κίνημα τέτοιο που να αγκαλιάσει όλο το λαό, όλο τον εργαζόμενο λαό και ιδιαίτερα τα φτωχά λαϊκά στρώματα, για να υπάρξει μια αλλαγή πορείας σε αυτή την άσχημη κατάσταση που βρίσκονται τα νοσοκομεία και γενικότερα το σύστημα υγείας. Με αυτές τις σκέψεις καλούμε όλο το λαό στη χώρα μας, στο νομό μας, να συσπηρωθεί γύρω από τα σωματεία και να παλέψει για όλα τα ζητήματα, αλλά και ιδιαίτερα για αυτό το ζήτημα που αφορά όλους μας, το ζήτημα της υγείας.